Της Καλή πέρα. επιτυχία να σου ευχηθώ με αυτή την τηλεοπτική ευκαιρία της πρώτης μας συνέντευξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παρασκευά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη διεύθυνση του σταθμού για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει να με καλέσετε σήμερα απόψε, απόψε μάλλον εδώ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ, είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση για τις περιφερειακές εκλογές και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το βήμα. Ελπίζω να είμαστε γουρικοί, γιατί πρέπει να ρωτήσω γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. Ένας άνθρωπος με δουλειά, με επάγγελμα, με πλούσια δραστηριότητα, Εντό και εκτό βιωτεία, που τρέχει μόνιμα. Έτσι, ναι. Γιατί οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είμαστε σε αυτού του ρυθμού. Ε, ασχολήθηκε αρχικά με το Δήμο Ορχομένου, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομένου. Ορχομένου. Τώρα γιατί στην περιφέρεια, ποια ήταν η πρόκληση. Ε, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ για να κάνω αυτό το βήμα. Ε, η Περιφέρεια Αστερά Ελλάδα μα αφορά όλου. Ε, για όσου ίσω δεν με γνωρίζουν, έχω εκλεγεί ε, Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Ορχομένου τρει φορέ, το, το, το 2006, το 2010 και το 2014. Τώρα είμαι πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο την τελευταία πενταετία είναι γεγονός ότι ε, η αυτοδίκηση με, αφο μας αφορά όλους mm. και εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ Ωστόσο, θεώρησα ότι αυτή τη φορά έπρεπε να κάνω το επόμενο βήμα, γιατί πιστεύω στην ανανέωση. Στην ανανέωση και του Δήμου Ορχομενού και στην ανανέωση βέβαια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποδέχτηκα λοιπόν την τιμητική πρόταση του Φάνη Ισπανού να είμαι ένα από του 17 υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου στην Περιφερειακή Ενότητα Βιωτεία και εύχομαι πραγματικά ο κόσμο να αξιολογήσει αυτή μου την δράση. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το επόμενό μου ερώτημα yeah. είναι γιατί με το Φάνης Ε, Το Φάνης Πανώ η αλήθεια είναι τον γνωρίζω γιατί τον παρακολουθούσα ως αντιπεριφερειάρχη στην Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας. Είναι ένας άνθρωπος που καταρχήν μου αρέσει. Είναι ένας νέος άνθρωπος όπως είμαι και εγώ. Ε, θεωρώ, όπως το έχω γράψει και κατά καιρούς, ότι έχει το πιο καθαρό βλέμμα στην αυτοδιοίκηση σήμερα. Ε, ε, γι' αυτόν όλοι όσοι συνεργάστηκαν ε, μαζί του έχουν πει τα καλύτερα λόγια, έχουν μιλήσει για το πόσο αποτελεσματικός ήταν, το πόσο καλά συμπεριφέρθηκε στην ομάδα του, στην Εύβοια ε, και ε, θεώρησα ότι έπρεπε να υποστηρίξω αυτή την προσπάθεια να είναι ο, ο εν ο υποψήφιος περιφερειάρχης της Τεραίου Ελλάδα. Αποτελεί ωστόσο τη συνέχεια μιας ομάδας που ήδη είναι σε διοίκηση. Αυτό μπορεί να έχει και ένα αρνητικό σε σχέση με εσά και τους πολίτε και να σα λένε ότι τώρα μα διοικούν στη βιωτεία για παράδειγμα, μια mm -hmm. και από mm -hmm. εκείνη η mm -hmm. καταγωγή και η δραστηριότητα, αλλά έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε την κοπαϊδά που βουλιάζει, έχουμε εκείνο mm -hmm. που δεν έγινε. Μπορεί να χρειαστεί να απολογηθείτε, λοιπόν, για τη δράση τη νη ναι. αρχή που αποτελεί συνέχεια και Βεβαίως. η ομάδα του κύριου Σπανού. Ε, Αυτό πώ το αντιμετωπίζετε. Ε, κυρία Παρασκευά, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα Μπακογιάννη ε, έχει αφήσει το στίγμα τη στην περιφέρεια τη Ελλάδα. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και πράγματα που δεν έχουν γίνει. Mm -hmm. Προσωπικά δεν μπορώ να απολογηθώ για κάτι από όλα αυτά. Εγώ στηρίζω το καινούριο σχήμα, το οποίο είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανανεωμένο. Mm -hmm. Ο κύριο Σπανό είμαι σίγουρο ότι θα πατήσει. Σε αυτό το έργο, ε, ε, εκ των πραγμάτων πατάει πάνω σε αυτό το έργο, αλλά σίγουρα θα χαράξει και, και χαράζει το δικό του πρόγραμμα. Ε, αναφερθήκατε στο κοπαϊδικό πεδίο. Ναι, γιατί έχετε και ε, ένα μότο, ένα σύνθημα, λέτε ναι. για τη γη μας και του ανθρώπου τη. Ναι, Και γη κοπαίδα <laughs> σημαίνει. είναι συγκεκριμένα πράγματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνετε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξα αυτό το μότο, εννοείται. Γιατί αυτά τα δύο στοιχεία, η γη δηλαδή και οι άνθρωποι, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Ε, η γη γιατί η αλήθεια είναι ότι κατάγομαι από την βιοτεία, από τον ορχομενό, ε, είμαι ανάμεσα στον αγροτικό κόσμο, ε, όλοι όμως ζούμε από τον αγροτικό κόσμο, ξέρετε το λέμε πολύ συχνά αλλά δεν είναι απλά μια έκφραση, όταν ο αγρότης δεν έχει λεφτά δεν έχει κανείς λεφτά στην περιοχή μας. Και, και σε όλη τη στερεά. Και σε όλη τη στερεά. Είναι αλήθεια και σε όλη τη στερεά. Εκτό από ε, τα Ινόφιτα, νομίζω ότι όλε οι άλλε περιοχέ το αντιλαμβάνονται απόλυτα. Ε, απόλυτα και ο αγροτικό κόσμο είναι αυτό που παράγει. Ο πρωτογενή τομέα γενικότερα είναι αυτό που δίνει μεγάλη δυναμική και στην στερεά Ελλάδα και στη χώρα μα γενικότερα. Ε, ε, δεν θα μπορούσα δηλαδή να μην δείξω και να μην θελήσω να βοηθήσω αυτήν ε, την επαγγελματική αν θέλετε, κατηγορία. Ε, προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να δουλεύει στη γη, ε, να αγωνιάς για αυτήν. Σήμερα, για παράδειγμα, που βρέχει και πάλι στη βιοτεία, η αλήθεια είναι ότι ε, παρακολουθώ και εγώ με μεγάλη αγωνία, ε, γιατί εγώ. ο κόσμος πρέπει να μπει στα χωράφια του και να σπείρει. Άρα, αντιλαμβάνεστε νόσο. ότι δεν μας βοήθησαν καθόλου τα καιρικά φαινόμενα φέτος Έπεσε υπερβολικό νερό, ε, το οποίο δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστεί κανεί. Ε, πιστεύω ότι δεν ε, υπάρχουν. Πάντα τρόποι βελτίωση, πάντα εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Παντήσουμε και βέβαια και για του πι... ανθρώπου, ναι. αν μου επιτρέπετε, και για του ανθρώπου, γιατί χωρί του ανθρώπου, ό,τι και να κάνει δεν γίνεται. Πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο και στην περιοχή μα, να υπάρξει επιστροφή, να, υπάρξει, να υπάρξουν νέε οικογένειε. Πρέπει ο κόσμο να ζήσει στην, στην επαρχία μα, γιατί χωρί. τα σχεδιάζει όλα καλά και όλα γίνονται άλλα, αν δεν Αλλά υπάρχουν όταν, όταν άνθρωποι. Τα και τα χωριά, Τι ακριβώς. να πούμε για την επόμενη. Πάντω, στη δραστηριότητα την αυτοδιοικητική στον Ορχομενό, α, είδα ότι υπήρξε μία έμφαση ε, σε ζητήματα πολιτιστική αναφορά, όπω η πολιτιστική διαδρομή και mm -hmm. το αρχαιολογικό πάρκο Ορχομενού. Mm -hmm. ε, αυτό ναι. ήταν ένα προσωπικό ναι. στοίχημα. Προσωπικά, εντάξει, ταυτίστηκα η αλήθεια με, με την πορεία του αρχαιολογικού πάρκου. Ήταν κάτι που το πίστεψα πάρα πολύ από την αρχή. Ε, ήμουν, αν σα θυμίζω, εκείνο που άνοιξε τον κουμπαρά του αρχαιολογικού του, για την, ε, την ανακαίνιση του αρχαίου θεάτρου, μαζί με το Διάζωμα, ο Σταύρο Ομπένο, ναι, ναι, με τον οποίο δέχθηκα πάρα πολύ τα χρόνια αυτά. Στην πορεία, βέβαια, δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό, όλε οι δημοτικέ αρχέ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Ε, ήταν, ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό ένα προσωπικό ρίσκο και δημοσιογραφικό, γιατί υποστήριξα με τα γραπτά μου πάρα πολλέ φορέ σε αυτό το έργο, το οποίο ευτυχώ, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει να χρηματοδοτείται. Ε, η πολιτιστική διαδρομή η οποία σχεδιάστηκε είναι επίση ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο πρότζεκτ, το οποίο θα τρέξει η Περιφέρεια Ιστερίας Ελλάδας τα επόμενα χρόνια και αυτό σχεδιάστηκε μέσα από την προτεραιότητα που έδειξε η ομάδα Μπακογιάννη και βέβαια και η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, η κυρία Παπαθωμά, η οποία σε πάρα πολλά πράγματα ε, τα υποστήριξε και φυσικά ε, τα έχουμε δει όλοι να αποτυπώνονται. Μάλιστα. Το θέμα των συνεργασιών, για να κλείσουμε με αυτό που το φέρνει ο Κλεισθένης, έτσι, ναι. ε, ίσως για κάποιους το επιβάλλει, για κάποιους άλλους καλά κάνει και το φέρνει. Ε, οι συνεργασίες είναι αλήθεια ότι είναι ένα δεδομένο. Ο Κλεισθένης από μόνος του μας οδηγεί σε συνεργασίες. Ε, δεν ξέρω ποιο θα είναι, σίγουρα, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Ε, υπάρχουν πάρα, πάρα πολλοί συνδυασμοί πια που έχουν φανεί. Πολλοί θέλουν να διεκδικήσουν και τη θέση του Δημάρχου και τη θέση βέβαια του Περιφερειάρχη. Ε, πρέπει να μπούμε σε αυτή την καινούρια λογική. Ε, ε, η αναλογική... συνεργασιών λοιπόν. Υπέρ των συνεργασιών εκ των πραγμάτων. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Ε, και η αλήθεια είναι ότι θα το δούμε. Θα το δούμε και αυτό στην πράξη πώ θα Μάλιστα. εφαρμοστεί. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. Εύχομαι καλή πορεία και καλή δύναμη σε αυτήν την χρονική περίοδο ή στο Επανιδίν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σα. Ε, εύχομαι πραγματικά οι πολίτε τη τεράστια Ελλάδα να μα αξιολογήσουν όλου έτσι όπω πρέπει. Ε, και μακάρι και εγώ να είμαι μία από τι επιλογέ του. Πιστεύω στην ανανέωση και γι' αυτό το κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.